Όμως θα υπέρθει μέσα από μια νομοθετική πρωτοβουλία. Η νομοθετική πρωτοβουλία ανήκει στη Βουλή, το συζητάμε το θέμα. Μέχρι να γίνει αυτό όμως και να αποφασίσει η Βουλή και όχι ο Υπουργός, μελετάμε το θέμα της τηλεδιάσκεψης. Να δοθεί ευκαιρία σε όσους κρατούμενους βρίσκονται στις φυλακές και δεν τους χορηγείται η άδεια από τα θεσμοθετημένα όργανα να μπορούν να μην χάσουν τον χρόνο αυτόν, τον πολύτιμο χρόνο των σπουδών τους, αλλά μέσω από μια τηλεδιάσκεψη να παρακολουθούν τα μαθήματα. Δηλαδή το πρόβλημα, για να καταλάβω εγώ, ποιο είναι, να παίρνει άδειες ο κρατούμενος ή να σπουδάσει. Το πρόβλημα είναι να σπουδάσει. Αυτή την δυνατότητα θα του τη δώσουμε. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι να δώσετε λύση άμεση, γιατί επήγει, γιατί οι συγγενείς του και οι συνήγοροι του λένε ότι κινδυνεύει η ζωή του. Και γιατί το μισό της κυβέρνησης, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, έχει πάρει θέση, και γιατί ο Υπουργός Παιδείας έχει πάρει θέση και επήγει να δοθεί μια λύση. Αυτό νομίζω εγώ. Δηλαδή, μισό λεπτό τώρα. Νομοθετικά δεν προλαβαίνετε πάντως. Ο Υπουργός Παιδείας το λέει αυτό ως θεωρητική τοποθέτηση, ότι πρέπει κάποιος να σπουδάσει εφόσον έχει περάσει ένα νότο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Όχι, συγκεκριμένα. Για το συγκεκριμένο θέμα ρωτήθηκε. Για το Ρωμανό ρωτήθηκε. Δεν δίνει ο Υπουργός Παιδείας, ούτε ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν δίνει τις άδειες. Εξηγώ λοιπόν ότι υπάρχει νόμος και το νόμο πρέπει να το σεβαστούμε. Εντάξει, τις άδειες, Υπουργέ, τις άδειες δεν τη δω. Γιατί δεν του έδωσε το Συμβούλιο άδεια. Θα δώσουμε τη δυνατότητα να σπουδάσει. Το Συμβούλιο δεν του έδωσε άδεια, γιατί φοβούνται μην βγει έξω για την κοπανίση. Και αυτό το ξέρω. Δεν έχω διαβάσει το σκεπτικό της απόφασης ακόμα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα, στα υπόλοιπα, εντάξει, τώρα. Για να το ανακεφαλαιώσουμε. Είμαστε υπέρ της φοίτησης όσων περνάνε επιτυχάνουν στις σχολές και θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να σπουδάσουν. Τώρα το νομοθετικό πλαίσιο είναι αυτό το οποίο περιέγραψα και από εδώ και πέρα θα δούμε ποιος είναι ο προσφορότερος τρόπος για να μπορέσει να παρακολουθεί τα μαθήματά του, όχι μόνο ο Ρωμανός, αλλά οποιοδήποτε κρατούμενος ο οποίος έχει περάσει ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Υπάρχουν άλλοι κρατούμενοι που παίρνουν άδειες, δεν παίρνουν εκπαιδευτικές, δηλαδή το προβλέπει ο σοφρονιστικός κώδικας αυτό. Ο σοφρονιστικός κώδικας. Έστω από το συμβούλιο που λέτε, όχι από εσάς. Προβλέπει σαφέστατη διαδικασία, αν θέλετε να σας την περιγράψω, που το Συμβούλιο Φυλακών αποφασίζει. Το Συμβούλιο Φυλακών όμως, όταν ο κρατούμενος δεν έχει μόνο καταδικαστεί, αλλά είναι και υπόδικος, δηλαδή εκκρεμούν σε βάρος του και άλλες κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ανακριτή. Στην προκειμένη περίπτωση, ο ανακριτής γνωμοδότησε ότι δεν πρέπει να του δοθεί άδεια. Κατόπιν αυτού, η αρμοδιότητα του Συμβουλίου ήταν περιορισμένη. Συνεπώς, δεν μπόρεσε να του δώσει την άδεια. Εάν όμως ο ανακριτής έλεγε «συμφωνώ να δοθεί», να δοθεί εκπαιδευτική άδεια, πάλι τον τελευταίο λόγο τον έχει το Συμβούλιο. Εάν το Συμβούλιο και σε αυτή την περίπτωση απέρριπτε την αίτηση οποιοδήποτε σπουδαστή για να παίρνει άδειες εκπαιδευτικές, τότε η δικαίωμα ο σπουδαστής να προσφύγει στο Συμβούλιο, το δικαστικό Συμβούλιο πλέον, για να εκτιμήσει όλη την κατάσταση, δηλαδή την προσωπικότητα του κατηγορουμένου, για τα δικήματα για τα οποία κατηγορείται, τη συμπεριφορά του στη φυλακή, δηλαδή ουσιαστικά κριτήρια για να κρίνει αν πρέπει να το χορηγηθεί η άδεια. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν επιτρέπεται να παρέμβει. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης το μόνο που μπορεί να κάνει, και αυτά τα οποία ακούγονται, θα παρακαλούσα όλους όσους παίρνουν θέση να έχουν υπόψη τους πρώτα το σοφρονιστικό κώδικα και μετά να παίρνουν θέση. Δεν μπορεί να παρέμβει. Δηλαδή, αν παρεμβαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, λέμε παρεμβαίνει η εκτελεστική εξουσία στο έργο της δικαστικής. Αυτό ζητάτε. Ο μόνος που μπορεί να κάνει. Υπάρχει αυτός ο αντίλογος ότι δεν μπορεί ο Υπουργός να πει δώσε άδεια, μην δώσει άδεια. Δεν δικαιούται. Δηλαδή θα καταργήσουμε τα όργανα. Εντάξει, αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Υπουργέ μου. Η αντιμετώπιση τέτοιων πραγμάτων, τέτοιων πρακτικών, τέτοιων ας πούμε αποφάσεων όπως έχει πάρει ο Ρωμανός, δεν μπορεί να είναι μόνο στενά νομικίστικη. Εκ των πραγμάτων γίνεται πολιτικό το θέμα έτσι που κατέληξε. Ένας ποινικός ο οποίος εκεί τώρα έχει ένα θέμα. Αφού έγινε ένα τόσο πολιτικό θέμα και έχει κόσμο και ATM το βράδυ και μπαίνουν οι βουλευτές και τα κόμματα.